Μιας λοιπόν που μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμή τον Θοδωρή Ζάρα. Ταπεινή άποψη, αυτός ο οποίος πάτησε το κουμπί και άλλαξε όλη την κατάσταση φέτος με εκείνα τα τρίποντα στο παλέ. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται? Καλά, καλά, μια χαρά. Όλα καλά. Έχετε ξεκουραστεί λίγο από τις δύο τελευταίες ημέρες που μπορεί να μην είχε αναγώνες, αλλά όσο να είναι. Εντάξει, ναι. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Τώρα ξεκινάμε. Την ξεκούραση. Ωραία. Θα κρατήσει καιρό αυτή η ξεκούραση ή θα ξαναβρεθείτε στο γήπεδο κάπου στα κοντά? Εγώ προσωπικά, ναι. Καμιά εβδομάδα θα ξεκουραστώ και συνέχεια θα. Αυτό είναι μόνο δηλαδή? Μια εβδομάδα? Όχι, 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 όχι. Θα το εντάξει. Πάμε λίγο σπαστά. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, Θοδωρή. Ναι. Το περσινό καλοκαίρι για σένα ήταν πολύ ιδιαίτερο και προσωπικά και επαγγελματικά. Ναι. Έτσι όπως ολοκληρώθηκε φέτος η σεζόν, κοιτώντας πίσω, τι, όχι τι τίτλο βάζεις, ξέρεις τι είναι αυτό που κρατάς με βάση τα όσα γίνανε φέτος στη χρονιά? Είσαι ικανοποιημένος με αυτό που έζησες φέτος? Κοίταξε, αυτό που κρατάω κυρίως είναι το ότι όταν η ομάδα ήταν σε μια δύσκολη θέση, αντιδράσαμε όλοι και καταφέραμε στο τέλος και τώρα εδώ που μιλάμε, να πούμε ότι ήταν μια πετυχημένη χρονιά. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Περίμενες εσύ από ένα σημείο και μετά με σεζόν ότι θα βρείτε το ρυθμό σας, θα βρείτε αυτά τα οποία δουλεύετε στις προπονήσεις? Σε ρωτάω γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι το μισό της σεζόν δεν μπορούσατε να βρείτε σταθερότητα. Δηλαδή, ενώ ήρθαν κάποια θετικά αποτελέσματα, μετά ήρθαν πάλι κάποια αρνητικά. Τι άλλαξε στην πορεία και είδαμε αυτό το finish για περίπου 3 μήνες? Πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει, γιατί δουλεύαμε σωστά όλη τη χρονιά. Βέβαια, βλέπαμε κάποια λάθη τα οποία κάναμε και τα διορθώσαμε. Βέβαια, έγιναν και οι δύο προσθήκες των παιδιών, οι τρεις βασικά, και ο Τεράν που ήρθε μετά, που μας βοήθησαν και δέσαν όλα τα παιδιά στο σύνολο. Και μην ξεχνάμε και τον ελληνικό κορμό, ο οποίος πιστεύω ότι στα δύσκολα και ακόμα μια χρονιά βγήκε μπροστά και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε φέτος. Πρέπει να είναι συνδυασμός αυτών των δύο, ο ελληνικός κορμός με τους ξένους για να βγει μια χρονιά καλή? Ή σε ρωτάω με βάση αυτά που είδαμε φέτος, δηλαδή φέτος στα παιχνίδια που η ομάδα όντως είχε ζόρι για να κερδίσει, βάλατε πλάτη εσύ, ο Μαργαρίτης. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, δηλαδή ο Έλληνας το νιώθει λίγο παραπάνω, ειδικά στα ζόρια? Κοίταξε, εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι ο ελληνικός κορμός είναι ότι πιο σημαντικό υπάρχει στις ελληνικές ομάδες, γιατί πιστεύω ότι οι Έλληνες παίκτες την πονάνε την ομάδα και βάζουν την ψυχή και το κορμί τους 100%. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είναι ο συνδυασμός νομίζω απαραίτητος, η ελληνική ψυχή και το ελληνικό ταλέντο μαζί με τους Αμερικάνους και τους ξένους που έρχονται, να μπορέσεις να δημιουργήσεις μια καλή χημεία ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις, γιατί δεν είναι εύκολο να δέσεις 12 διαφορετικούς χαρακτήρες. Mm-hmm. Ναι. Και ειδικά αυτό αν συνδυάζεται και από 12 χαρακτήρες, οι οποίοι οι 7-8 κάθε φορά είναι το καλοκαίρι καινούργοι. Νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει ρόλο, έτσι? Είναι γιατί καινούργιοι και υπάρχει και περίπτωση να έρθουν και στη μέση της χρονιάς άλλα παιδιά, όπως έγινε σε εμάς, και πρέπει, νομίζω, παίζουμε και αυτό το ρόλο, το να εντάξουμε τους καινούργιους που έρχονται πιο γρήγορα για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και αυτοί και στα θέλη του προπονητή αλλά και σε όλο το κλίμα του ελληνικού πρωταθλήματος. Σας βοηθάει η Ευρώπη σε αυτό? Και μετά θα σε πάω σε μια άλλη ερώτηση που έχει να κάνει για την πορεία σας μετά το τέλος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Δηλαδή, σας βοηθάει στο να βρείτε ρυθμό, στο να βρείτε καλύτερο ένας τον άλλον? Κοίταξε, σίγουρα τα παραπάνω παιχνίδια μας βοηθάνε. Βέβαια, έχεις την κούραση με τα ταξίδια αλλά και τα διπλά παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι όταν παίζεις, όταν έχεις παραπάνω αγώνες, σίγουρα μαθαίνεις και πιο καλά τον συμπαίκτη σου. Mm-hmm. Αυτό που λες εσύ το κρατάμε, αλλά βλέπουμε ότι μετά το τέλος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων έχετε κάνει πολλές συνεχόμενες νίκες. Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείς, έχετε παίξει και καλύτερα, γιατί είχατε και περισσότερο χρόνο να δουλέψετε προφανώς στις προπονήσεις. Οπότε αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με το προηγούμενο. Γιατί το δεύτερο μισό δεν είχε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κοίταξε, παίζει ρόλο πολύ ότι το πρωτάθλημα το ελληνικό ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Και όταν σε περιμένει μια ομάδα και προετοιμάζεται μια ολόκληρη εβδομάδα και εσύ έχεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα να κάνεις πολλά χιλιόμετρα, να παίξεις ένα δύσκολο παιχνίδι και να ταξιδέψεις, πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο ενεργειακά να μπορέσεις να χτυπήσεις τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχει να κάνει παρόλα και με αυτά, ναι. Κοίταξε, παρόλα αυτά, νομίζω ότι η ομάδα άρχισε να παίζει μετά το
τη μέση της χρονιάς άρχισε να παίζει πολύ καλά. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι... Μόνο στη φάση της ενέργειας νομίζω ότι έπαιξε πολύ ρόλο ότι παίξαμε ένα παιχνίδι μόνο την εβδομάδα. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι την επόμενη σεζόν θα είναι κάτι που θα θέλετε να το βελτιώσετε. Δηλαδή να μπορείτε να κρατήσετε επίπεδο ενέργειας όσο δυνατόν ψηλότερα, γιατί όταν έχεις να πάρεις 3 αεροπλάνα για να πας ένα παιχνίδι για να γυρίσεις και μετά να πάρεις άλλο ένα για να παίξεις εγώ στην Πάτρα, λέω ένα παράδειγμα, δεν είναι και τόσο εύκολο. Είναι ένας στόχος αυτός για την επόμενη σεζόν, δηλαδή να το φέρετε στα ίσα περισσότερο και ίσως να δείτε να και λίγο παρακάτω. Να ιδιωτικό αεροπλάνο εννοείς για να κάνουμε αντί για 3. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Γιατί εγώ δεν βρίσκω άλλο έναν τρόπο μάλλον. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. κοίταξε, εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι... Δεν μπορώ να σου το πω με λόγια. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που μπορεί να χειριστεί, ας πούμε, και ο προπονητής, τους παίχτες του, αλλά είναι όλα στα λόγια. Στην πράξη νομίζω είναι δύσκολο. Όταν έχεις να κάνεις μακρινά ταξίδια, νομίζω η κούραση θα είναι εκεί. Στον Ζάρα τι άλλαξε από ένα σημείο και μετά μέσα σεζόν? Δεν μπορώ να σου πω ότι έχει αλλάξει κάτι σημαντικό. Απλά άρχισε να παίζει και η ομάδα καλύτερα, άρχισα και εγώ να ανέχω καλύτερα και νομίζω ότι αυτό βγήκε στο γήπεδο συνολικά και καταφέραμε και κάναμε μια καλή πορεία στο τέλος. Σε ρωτάω γιατί εσύ ήσουν ο πρωταγωνιστής σε αυτό το οποίο θα αναφερθώ. Εκείνα τα δύο τρίποντα, εγώ λέω ότι σας έδωσαν περισσότερη αυτοπεποίθηση μέσα στο Αλεξάνδριο. Δηλαδή από εκεί και μετά από εκείνη την νίκη, πήρατε όλη μια ψυχολογική όθηση, να το πω, πιστέψτε περισσότερο σε εσάς, γιατί ήταν και μετά τον αποκλεισμό από την Καρσίγιακα, έτσι. Δηλαδή ήρθανε μετά από χαμένο στόχο, να το πω έτσι, σε κακό momentum ήρθε εκείνη η νίκη για την ομάδα. Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, και βάσει ψυχολογίας, αλλά και πιστεύω και βαθμολογικής σημασίας. Και συνεχίσαμε μετά, κάναμε και ένα διπλό στη Ρόδο και νομίζω ότι από εκεί και πέρα άλλαξε και η πορεία όλης της ομάδας. Mm-hmm. Την επόμενη σεζόν, τέτοια εποχή, να μιλήσουμε, τι θες ικανοποιημένος? Σίγουρα να είμαστε όλοι καλά. Mm-hmm. Και γιατί όχι να έχει προχωρήσει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Mm-hmm. Να προσπαθήσει να διεκδικήσει το κύπελο φτάνοντας στο τελικό και πάλι μια εξίσου καλή πορεία στην Ελλάδα που στη φετινή. Επειδή το λες και εσύ και το αναφέρεις, σας έμεινε λίγο ένα ότι μπορούσαμε, ρε παιδί μου, με την Καρσίγιακα. Δηλαδή μέσα σας, δηλαδή, σας έμεινε ξεκάθαρα ότι χάσαμε μια ευκαιρία, να το πω έτσι. Ξεκάθαρα μπορούσαμε. Νομίζω ότι το λίγο αυτοκτονήσαμε στο εντός έδρας που ήμασταν ψηλά στο σκορ, κάναμε 2-3 λάθη και μείωσε αρκετά η Καρσίγιακα. Νομίζω αυτό πληρώσαμε γιατί δεν περάσαμε. Ελπίζω να μας γίνει μάθημα και του χρόνου να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Μάλιστα. Θοδωρή, μια τελευταία ερώτηση με αφορμή ένα σημερινό γεγονός που αφορά τον Αδό και το χαμό του Βασίλη του Βουρτζού. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις ένα σχόλιο για τον Βασίλη. Σχόλιο. Ήμουν πολύ τυχερός που συνεργάστηκα με τον Βασίλη. Mm-hmm. Ήταν ένας κύριος πραγματικός και φίλος. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και καλό κουράγιο. Ωραία. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή ξεκούραση σε πρώτη φάση και να περάσεις καλά το επόμενο χρονικό διάστημα που θα έχεις την ευκαιρία να ξεκουραστείς. Καλό βράδυ. Είμαστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Θοδωρή Ζάρα.